Υπήρχαν άλλες χώρες του Νότου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου είχαν υψηλότερο μέσο μηνιαίο κόστος από την Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτή η τεράστια ενεργειακή διεθνής κρίση, η οποία μένεται, δεν έχει επηρεάσει το σύνολο της Ευρώπης με διαφορές, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από λίγα ευρώ έως και πάρα πολλές δεκάδες ευρώ. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς απέναντι σε αυτό το διεθνές πρόβλημα, σε μια διεθνής ενεργειακή κρίση, ώστε να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά. Έχουμε πει ότι για τις 300 πρώτες κιλοβατόρες ανά μήνα κατανάλωσης ενός οικιακού νοικοκυριού η επιδότηση ήταν 9 ευρώ το Σεπτέμβριο για κάθε μήνα, ήταν 18 ευρώ τον Οκτώβριο και πριν λίγες μέρες ανακοινώσαμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί στα 39 ευρώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και στα 45 ευρώ για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου τους αντίστοιχους 2 μήνες, ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον τρόπο, επαναλαμβάνω, για ένα μέσο νοικοκυριό που έχει μία μέση μηνιαία κατανάλωση, να απορροφήσουμε σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό της αναπηρίας. Ερώτηση. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι μπορούμε να απορροφήσουμε το σύνολο των ενεργειακών ανατιμήσεων σε επίπεδο Ελλάδος. Αυτό θα σήμαινε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο Ευρώπης. Υπολογίζεται ότι 100 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος της ανατίμησης της ενέργειας σε επίπεδο Ευρώπης. Καταλαβαίνετε ότι καμία κυβέρνηση, καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν μπορεί από μόνη της να το αντιμετωπίσει. Ερώτηση, λοιπόν. Γι' αυτό εμείς και προτείναμε να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κεντρικά μέτρα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε καταρχήν του ευάλωτους. Εδώ είμαστε βέβαια, εφόσον χρειαστεί, να αυξήσουμε επιπλέον αυτή την επιδότηση τους επόμενους μήνες και να καλύψουμε, αν κριθεί αναγκαίο, ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Επαναλαμβάνω πάντα για τους οικιακούς καταναλωτές, κατά κύριο λόγο, που δεν είναι επαγγελματίες, δεν παρέχουν υπηρεσίες, δεν πουλάνε προϊόντα, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα, έστω και αν αυτή είναι περιορισμένη, να μεταφέρουν αυτό το κόστος μέσα από την υπηρεσία ή μέσα από το προϊόν που πουλάνε. Δεν θα έχουν επιβαρύνεις πάνω από 4, 5, 6, 7, μας είπατε ένα ποσό που ήταν μονοψήφιο σίγουρα, ευρώ στο λογαριασμό τους, όποια και να είναι, ό,τι και να συμβεί με τις διεθνείς τιμές. Ισχύει αυτό? Συνεχίζει να ισχύει αυτό το οποίο είχα πει τότε. Ότι δηλαδή... η προσπάθειά μας είναι μέσα από την επιδότηση να απορροφήσουμε έως και το 90% της ανατίμησης, πάντα επαναλαμβάνω, για ένα μέσο νοικοκυριό με μια κατανάλωση μέχρι 300 κιλοβατέρες το μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Πόσα είναι αυτά τα συγγνώμη, μέχρι 300 πόσα νοικοκυριά είναι? Είναι τόσα πολλά? 7 στα 10 νοικοκυριά στην χώρα μας έχουν κατανάλωση μέχρι 300 μάλιστα, κιλοβατόρες. Είναι 7 στα 10 λοιπόν. Μάλιστα, 7 στα 10 νοικοκυριά. Και θα καλύψει... και πέρα φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι για τις 300 πρώτες κιλοβατόρες θα έχουν αυτή την επιδότηση. Και βέβαια από εκεί και πέρα και η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει, αλλά και κάποιοι ιδιώτες πάροχοι, ότι θα προσπαθήσουν και αυτοί να απορροφήσουν ένα κομμάτι της ανατίμησης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εύκολο. Έχουν γιατί έρθει κάτι λογαριασμοί πάντως με ρήτρες σε ψηλές καταναλώσεις, πρέπει να το πω αυτό, και οικιακές, γιατί έχω δει και εγώ τις λογαριασμούς, που αυτή η ρήτρα είναι κάποια ποσά κάποιων εκατοντάδων ευρώ σε κάθε λογαριασμό. Και δεν μιλάω τώρα για τις 3.000 εδώ, μιλάω για οικιακό λογαριασμό. Η απορία που υπάρχει, έχουν μπει αυτή τη στιγμή αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, στους λογαριασμούς? Δηλαδή τα 18 ευρώ κάποιος πήρε το λογαριασμό, ότι υπάρχει μέσα? Ή θα το δει? Πολύ σωστή παρατήρησή σας. Επειδή όλοι πήραμε λογαριασμούς αυτό το μήνα, οι περισσότεροι ήταν έναντι, όπως είδατε. Άρα η επιδότηση θα φανεί πιο καθαρά στους εκαθαριστικούς λογαριασμούς Νοέμβριου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, που θα λάβουν είτε από τη ΔΕΗ είτε από τις ιδιώτες παρόχους. Το ερώτημα είναι απλό. Αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει, γιατί θα έρθουν πολύ σκληροί λογαριασμοί, θα κόβετε το ρεύμα? Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι ανακοινώσαμε, καταρχήν, πρώτον, τους κρύους μήνες του χειμώνα, όπως και αντίστοιχα τις πολύ θερμούς, τις πολύ θερμές ημέρες του καλοκαιριού, τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου δεν γίνονται αποκοπές. Από εκεί και πέρα, εφόσον κάποιο νοικοκυριό πραγματικά είναι σε τόσο δυσχερή κατάσταση που δεν μπορεί να ζητάει το σπίτι του, δεν έχει ηλεκτρική ενέργεια, είναι κομμένο το ρεύμα του δηλαδή, και δεν μπορεί να πληρώσει φυσικά πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, δημιουργούμε ένα πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα λειτουργήσει πριν από τα Χριστούγεννα, θα καλεί το νοικοκυριό. Το σπίτι, το νοικοκυριό θα καλεί τον αριθμό αυτό και τις επόμενες ώρες θα επανασυνδέουμε με ηλεκτρική ενέργεια το σπίτι, το νοικοκυριό αυτό, θα πληρώνουμε το κόστος της επανασύνδεσης και θα του πληρώνουμε και ένα κομμάτι των οφειλών του. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ανακοινώσει. 40 εκατομμύρια ευρώ για το 2021 και φυσικά αντίστοιχο ποσό για το 2022 έχουμε μεριμνήσει και έχουμε διαθέσει μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Γιατί δεν πρέπει κανένα νοικοκυριό να μείνει παγωμένο τη κρίση.